Αξιότητά μου καλωστώνει να γίνει λειτουργός των μυστηρίων της Εκκλησίας μας, αλλά και υπηρέτης των μυστηρίων του Χριστού. Γνωρίζω ότι ο αγώνας αυτός φαίνεται δύσκολος και επιμόνος, γεμάτος εμπόδια, όμως τα αυτιά μου ηχούν τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Πολλά τα κύματα και χαλεπών το κλειδώνιο, αλλά ούτε δίκαμε, μη καταποντιστούμε, επειγά της πέτρας στήκαμε. Η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Είναι πολλά τα κύματα και φοβερή τρικυμία, αλλά δεν φοβόμαστε μήπως καταποντιστούμε, γιατί στεκόμαστε πάνω στην πέτρα. Η πέτρα αυτή είναι ο ίδιος ο Κύριός μας. Πάνω σε αυτήν την πέτρα να αποθέτω τους λογισμούς, τις αμφιβολίες, τα προβλήματά μου και είμαι βέβαιος ότι ο Κύριος θα δώσει φως, αγάπη, δύναμη, θάρρος τόσο σε μένα όσο και σε όλους μας, όπως έδινε στους μαθητές του. Στις χαλεπές μέρες που ζούμε, όλοι μας έχουμε ανάγκη από υπομονή, αγάπη, στήριξη, καθοδήγηση, καθώς οι σιρήνες του διαβόλου οδηγούν ολοένα και περισσότερο κόσμο στην ασωτεία. Σε αυτό το έργο καλούμαστε να συνδράμουμε και όλοι εμείς οι ιερείς ποιμένες. Όπως ο ποιμένας κρατάει στα χέρια του τα ζώα του ποιμνίου του, τα ακούει την καρδιά του, τα βλέπει να χαίρονται ή να στεναχωριούνται, βιώνει μαζί του τα ίδια συναισθήματα. Έτσι ενεργεί και ο πιστός ιερέας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε «Εγώ είμαι ο ποιμή». Γι' αυτόν πολλές φορές στη σύγχρονη γεωγραφία απεικονίζεται και ως καλός ποιμένας. Έχοντας ως πρότυπο τον Κύριό μας, εύχομαι χάρη του Κυρίου, αλλά και πνευματική καθοδήγηση των πατέρων μου να με αξιώσουν να γίνω ένας καλός ποιμένας, επιμελώντας τις ψυχές των πιστών, δίνοντας τους νόημα, θεραπεία και στήριξη. Στη συνέχεια του λόγου μου θα ήταν παράληψη μου να μην εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους όσους συνέδραμα στην πορεία της διακονίας μου. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου που με στηρίζει σε κάθε βήμα μου και είναι πάντα κοντά μου. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στους νονούς μου, Κυριάκο, Μυριάρθη και Μαρία Στρατουρά, καθώς επίσης και στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης για την ηλική ενίσχυσή τους. Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τους συνοδοιπόρους και συλλειτουργούς μου, τον πνευματικό μου πατέρα, Πάτη Σάβα και Πάτη Κυπριακού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε και με αγκαλιάσατε πατρικά. Με υπομονή και αγάπη στο εκκλησία μας σας,
σαν δικό σα παιδί. Επιπλέον, εκφράζω τις ευχαριστίες μου για όλη τη στήριξη, τα διδάγματα και τις νουθεσίες που μου παρήχατε. Η συλλειτουργία κοντά σα τα πρώτα βήματα της Ιερουσαλήμ με τα φάρς φωτεινός και τα όσα αποκόμισε μαθητεύοντας κοντά σα αυτά τα χρόνια θα μείνω βαθιά χαραμένα στην ψυχή μου. Σταθήκατε κοντά μου σε κάθε βήμα μου και όπως ο σωτηρικός πατέρας καθοδηγεί το παιδί του στα πρώτα βήματά του, τον ουθετεί, τον συμβουλεύει, τον καθοδηγεί, του μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του, έτσι και εσείς σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδία και να με θυμάστε στις προσευχές σας. Ευχαριστώ και όλους εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ και με τιμάτε με την παρουσία σας. Τι θεσμένες μου ευχαριστίες οφείλω και σε εσάς πανιερότατε Μητροπολίτα Μόρφου κύριε Μιώφη. Συμβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, ο Θεός ευλόγησε από την αρχή της αιρατικής μου διακονίας και αφοσιώσε στην Εκκλησία να φερθώ δίπλα σας. Η διακονία και η μαθητεία μου κοντά σας αυτά τα χρόνια ήταν πολύτιμη και αποτέλεσε το θεμέλιο δίθο στην πορεία της ιεροσύνης μου. Με διδάξετε την υπομονή, τις αρετές σας, την πλήρη αφοσίωσή σας στον Χριστό, τη μεγάλη σας πίστη, το απαράμιλο αγωνιστικό φρόνημα με το οποίο περασπίζεστε τα όσα μας δίδαξαν οι προπατώρες μας, οι προπάτορές μας, αλλά και οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρας μας. Νιώθω σεβασμό και γνωγοσύνη προς το σεβαστό πρόσωπό σας και νιώθω την υπόσχεσή μου και σας δίνω την υπόσχεσή μου ότι όσα διδάχτηκα από εσάς θα τα διαφυλάξω ως ανεκτήμητο θησαυρό στην καρδία μου. Ακόμα θα συνεχίσω να βρίσκομαι κοντά σας με την ίδια και περισσότερη αγάπη, υπακοή και προθυμία. Παρακαλώ και εσείς μη σταματήσετε να δείχνετε ανοχή και υπομονή στις παραλήψεις στα σφάλματά μου και να με αγκαλιάζετε με την πατρική σας αγάπη. Εύχομαι η χάρη του Αγίου Κυπριανού, του Αγίου Ρωμάρτιος Κυπριανού και της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ιουστίνης, οι πρεσβείες της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαράντου, της οποίας το όνομα έχω τη μεγάλη ευλογία να φέρω, καθώς επίσης η μεσητεία του Αγίου Γεωργίου, τον οποίον ευλαβούμε ιδιωτέρως, όπως σταθούν αρρωγοί, προστάτες και βοηθοί μου στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνω. Πατέρες μου και αδελφοί μου, ειδού σήμερον εν το μέσο ημών, ο αρχηγέννητος της Εκκλησίας πρεσβύτερος Ειρηναίος. Ειρηναίος. Τι ωραίο όνομα. Τι ωραίο όνομα. Και μόνο να το λέει το όρο στόμα μου, ειρηνεύει η καρδιά μου και αισθάνομαι ό,τι τραγουδώ. Είναι τα πολλά ρο που έχει μέσα, δεν ξέρω. Ειρηναίος. Η Αγία Ειρήνη Γεύωση, Σοβαλάντο, που σου δάνεισε αυτό το όνομα, εύχομαι να σε ειρηνεύει. Και ειρηνεύει ο άνθρωπος όταν έχει ειρήνη εις τους λογισμούς σου, στις επιθυμίες σου. Όταν ειρηνεύσουν αυτά τα δύο, οι λογισμοί και οι επιθυμίες, τότε ο άνθρωπος αποκτά την ειρήνη, της Αγίας Ειρήνης, όλων των Αγίων, την ειρήνη δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Θέλει κόπο αυτή η βαθιά ειρήνη, ειρηναία. Θέλει κόπο, θέλει καθημερινή επιμέλεια να παρακολουθείς τις σκέψεις σου, τους λογισμούς σου, τις αισχρές επιθυμίες σου, να ταπεινώνεις αμέσως τον εαυτό σου, αμέσως, με γρήγορο νου και με αυτόν τον τρόπο, όταν φτάσεις σχεδόν στα 50, θα έχεις μία ωραία, βαθιά ειρήνη. Θα την αισθανθεί πρώτα και κύρια, η Κυριακή σου, πρεσβυτέρα σου. Θα πει, ρε, μας τον παπά μου, μας κάτι άλλαξε. Κάτι γίνεται. Και θα είναι
ο άλλος θα σε επισκεφτεί. Το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζώπιον, θα ζωοποιήσει. Το θυμάσαι το τον, στα 50 σου. Αν έρθει πιο νωρίς, ή σημαίνει ότι άγιασες, ή ότι το Πνεύμα δεν είναι το Άγιο, αλλά το άλλο, τα άλλα μάλλον. Ο Θεός να σε φυλάξει από τέτοια πνεύμα. Καλύτερα, Αγιέ μου, η ωριμότητα να έρθει σε μέση ηλικία, ακόμα και σε χειραλέα ηλικία, η πνευματική ωριμότητα, παρά νέος-νέος, περίφημος και τελικά να στενεχέσει. Έναν κύμπαλο, αλλά λάζω. Όχι. Έτσι, οι παπάδες μας εδώ, ταπεινά-ταπεινά, σιγανά-σιγανά, απλά-απλά, αλλά με εσωτερικόν αγώνα. Ο ίδιος το είπες, ότι το διέκρινες σε διάφορους εδώ στην Μητρόπολη, να τους μιληθείς. Και στις δόξες τους, και στις ομολογίες τους, και στις υπομονές τους, και στις ασθένειές τους. Όταν εστάθην ενώπιόν μου πριν πόσα χρόνια, Μάτερ Σάβα, 20 χρόνια, 21 λέει, ήταν ακριβώς σαν εσένα, και στο ύψος και στο πλάτος. Τώρα για να σταθεί θέλει υποστηρικμούς, και αυτός το υποφαινόμενος Μητροπολίτης. Αλλά ξέρεις, καυχόμεθα εν τες ασθενείες ημών. Η καρδυναμής μου εν ασθενείες θεριού. Ούτε τις ασθένειες να φοβηθείς, τον εγωισμό να φοβηθείς, το παρά να φοβηθείς, που είναι ο μεγάλος πειρασμός των παπάδων. Την εξουσία να προσέχεις. Και εδώ, επειδή είναι προσκύνημα ο Άγιος Κυπριανός και δεν έχω σκοπό να σε πάρω κάπου αλλού, αλλά εγώ να σε αφήσω. Γιατί όση φωνή σου λείπει, τόσο νουν σε βρίσκει η καλή σου οικογένεια και ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Και το προσκύνημα του Αγίου Κυπριανού θέλει ιερείς με νουν. Με νουν. Να πιάνουν από την πρώτη. Για τους πειρασμούς του διαβόλου και τους πειρασμούς των ανθρώπων. Πολλές φορές είναι πιο δύσκολοι από αυτούς που πήρε του ιδίου του διαβόλου. Έτσι λοιπόν πρέπει να αξιοποιήσει η τοπική εκκλησία της Μόρφου τα τάλαντα που διέκρινε ο επίσκοπος. Πρώτα το είπα, το νουν. Έχεις νου, γρήγορο νου. Άλλοι αγωνίζονται. Εσύ τον βρήκες από τα γενοφάσκια σου. Δεν ξέρω από πού προέρχεται. Που την παγιομεσίτη, την καταγωγή σου, την ευρυσότητη. Από κάπου προέρχεται. Κάποιον πάπον ή γιαγιάν είχες, που είχε γρήγορο νου. Σώφουν αναλογισμό. Να αποκτήσεις όμως και καρδία νου. Την είπαμε σιγά σιγά, πρώτα ο Θεός μέχρι τα 50. Μέχρι τότε αξιοποιήσεις τα άλλα τάλαντα. Της υπομονής, σου έδωσε ο Θεός υπομονή. Της ανοχής, της συγκαταβατικότητας, το να προσέχεις τους πάσχοντες. Και εσύ και η καλή σου σύζυγος και η οικογένεια της σύζυγου σου, που επίσης σε προηγίζει με τη δική της καλή, καλή κληρονομική ευσέβεια. Σε ένα προσκύνημα είναι πολύ μεγάλες αρετές η υπομονή του παπά. Η αοργησία να μην οργίζεται εύκολα. Σε ένα προσκύνημα ένας οργύλος παπάς είναι το χειρότερο κίνημα. Σε ένα προσκύνημα σαν τον Άγιο Κυπριανών
πρέπει ο παπάς να έχει πολλές αντοχές και πιο πολύ πνευματικές αλλαγές σωματικές, και ας μην έχει σωματικές, όταν έχει αντοχές πνευματικές, αυτές υπεραναπληρούν τις λήψεις σωματικές. Και καλεί σε αυτήν την περίοδο να αναπληρώσεις λήψεις σωματικές του Πατρός Σάββατο, του Πατρός Κυπριανού. Πραγματικά 20 και πλέον χρόνια εδαπάνησαν τον εαυτόν τους για να κρατήσουν αυτόν το προσκύνημα των Αγίων Κυπριανού και Ιουσίνης σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι σε κυπριακό ή τοπικό, σε παγκόσμιο πανορθόδοξο επίπεδο αξιοπρεπές. Θέλω να συνεχίσεις αυτήν την καλή παράδοση που 3 χρόνια τώρα ο Διάκος εψηλάφησες στους καλούς μας ιερείς και σε όλους τους άλλους ιερείς που έρχονται εδώ και διακονούν και δεν είναι λίγοι και δεν υστερούν ούτε του Παπασάβα ούτε και του Παπακυπριανού. Μερικοί θα έλεγα και υπερτερούν κατά πολύ, αλλά δεν το δείχνουν. Η αρετή αγαπά να κρύπτεται. Και εσύ αυτήν την κρυφή αρετή να την επιδιώκεις. Να έχεις ήσυχες ώρες, Παπά Ειρηναίε μου. Όπου θα μελετάς και θα προσεύχεις και θα μνημονεύεις. Βεβαίως τώρα ως παπάς έχεις το μεγάλο γλέντι που είναι η πρόθεση. Εκεί γλεντά ο παπάς, άμα είναι ο παπάς. Άμα ενώνει τον νου του με τον Κύριόν του και Θεόν του. Και μνημονεύει και νεκρούς, ιδιαιτέρως πολλούς και ζώνες. Αυτή θα είναι η πρώτη σου δουλειά, να το θυμάσαι. Όσο μπορείς περισσότερο μνημονεύει. Είναι παράδοση πλέον στη Μητρόπολη μόνο. Η μνημόνευση των πολλών ονομάτων. Σε παρακαλώ, εσείς οι νέοι παπάδες, να την κρατήσετε και να τη συνεχίσετε αυτήν την παράδοση. Και να την παραδώσετε και στους μετά από σας. Είτε ζω, είτε κοιμηθώ, είτε παραιτηθώ. Αυτό να το προσέξετε. Λειτουργίες πολλές και μνημονεύσεις απέραντες. Όσο κοπιαστικές και να είναι, ξεκουράζονται οι κολλασμένοι μας, φωτίζονται οι κεκυλημένοι μας. Και πρέπει ο ιερέας να τους έχει έγνοιαν όλους, ζώντες και κεκυλημένους. Ο χάρισμα της υπομονής που σου έδωσε, ο χάρισμα της αοργησίας, το χάρισμα της ευφυΐας που έχεις, αλλά πληρώνει κατά πολύ τη δύσκολη φωνή που έχεις. Αλλά αξίζει τον κόπο, Ειρηναίοι. Ένας ειρηνικός παπάς, ταπεινός, απλός, αξίζει 1000 τραγουδιστές, 1000 καλοφωνάριδες παπάδες. Γενναία έρχεται, γενναία φεύγει, ποιον όνομα μένει πίσω? Το όνομα του Παπά που ανάπαυσε το Θεόν του και τον πλησίον του. Όχι το μουσικό φυλακινά. Αυτά είναι για τις μεγάλες πρωτεύουσες, για τον Δήμο των Σοφιστών. Δεν είναι για μας. Δόξα τω Θεώ. Οι καλοί μας ιεροψάλτες αναπληρώνουν τα δικά μας κενά. Και δεν στερεί η λειτουργία στη Μητρόπολη μόνο οποιασδήποτε άλλη περιοχή τη Κύπρου. Αλλά το ανώτερο είναι να λειτουργείτε η καρδία σου και να το αισθάνεται ο λαός. Καταλάβες, ο καλοφωνάρης παπάς μπορεί να ξεγελάσει τον πιστό με την καλή φωνή και να νομίσει ότι τον οδηγά κάπου. Μεταπιστρέφεται και με τους ήχους. Εσύ δεν έχεις αυτή την ευκαιρία.
ότι πρέπει να κερδίσεις τον πιστό με την καρδιά σου. Αντιλαμβάνεσαι αυτό που λέω, όχι με τη φωνή σου. Με την καρδιά σου. Άρα όσον καλλιεργείς το εσώτερο χάρισμα του νου και του σώφρου αναλογισμού και της καρδίας της νύφουσας, τόσον θα αναπαύεις και Θεόν και ανθρώπους. Γίνεσαι ιερέας σε μια πολύ πολύ περίεργη εποχή που θέλει ομολογητές παπάδες, που θέλει παπάδες που να είναι για την πόλη και όχι για τον πόλη. Αυτά τα ξέρεις. Και όπου εμπήγες και στην ιερατική, ήξερε με τον τρόπο σου να ομολογείς αυτά που παρέλαβες. Εύχομαι έτσι να συνεχίσεις. Και εμείς θα είμαστε, αγαπητέ μου, κοντά σου, δίπλα σου και μην έχεις έγκυρα. Η χάρη του Κυρίου μας αναπαύεται στην ιεροσύνη σου. Έτσι, έτσι και έτσι, πλάτινε την καρδία σου για να μπορεί αυτή η καρδία να σκεπάσει πολλούς και να ειρηνεύσουν πολλοί κάτω από τον πλάτανο του ειρηνέου μας. Είσαι έτσι πολλά ευλογημένος. Άξιος! Άξιος! Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μάθουσε το Κύριο Παθήτριε και την προγονική απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καρχόμενε Yeah.